το χωριό Άρσος είναι ένα από τα μεγαλύτερα κρασοχώρια της Κύπρου, φημισμένο για το κρασί του και μας περιμένει για να μας φιλοξενήσει, να μας διασκεδάσει και να μας χαλαρώσει. Βρίσκεται γύρω στα 42 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης της Λεμεσού, σε μέσο υψόμετρο 850 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Φημισμένο για τη φιλοξενία και τη γραφικότητά του, το χωριό ξεχωρίζει για την παραδοσιακή του εικόνα και για το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της γύρω περιοχής. Πηγαίνοντας στο Άρσος, θα αντικρίσεις τον αναπαλαιωμένο πυρήνα του χωριού με τα λιθόστρωτα δρομάκια, τα αναπαλαιωμένα σπίτια και βρύσες της γειτονιάς που αποτελούν από μόνα τους αξιοθέατα. Στην πλατεία του χωριού, μην διστάζει να ξεναγηθεί στην εκκλησία του Αποστόλου Φιλίππου που πρωτοχτίστηκε τον 12ο αιώνα και ανοικοδομήθηκε τον 19ο για να πάρει τη σημερινή της μορφή. Έχει κηρυχθεί από το Τμήμα Αρχαιοτήτων σε αρχαίο μνημείο και έχει ανακαινιστεί πρόσφατα. Στο εσωτερικό του ναού μπορεί κανείς να δει το αρχαίο ξυλόγλυπτο τέμπλο του 18ου αιώνα μαζί με τις αρχαίες εικόνες. Για όλα αυτά τα αξιοθέατα που έχει η κοινότητα Άρσος και για άλλα πολλά μίλησε στην εφημερίδα Λεμεσός ο πρόεδρος της κοινότητας Κώστας Κωνσταντινίδης, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στα θρησκευτικά μνημεία του χωριού, όσο και στο φυσικό περιβάλλον του τόπου. Το Άρσος, όπως είναι γνωστό, είναι ένα από τα παραδοσιακά κρασοχώρια της Κύπρου και της Λεμεσού. Έχουμε αναπλάσει την πυρήνα της κοινότητας και έχει αλλάξει όψη το χωριό. Μπορεί ένας επισκέπτης να έρθει, να μείνει σε αγροτουριστικά διαμερίσματα, να πει το καφεδάκι του στα παραδοσιακά καφενεία, να γευθεί τα παραδοσιακούς μεζέδες στην ταβέρνα, να διανυκτερεύσει στα αγροτουριστικά διαμερίσματα, να επισκεφθεί την εκκλησία, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. Δηλαδή ο επισκέπτης θα ζήσει μια-δυο μέρες έτσι διαφορετικά από τα συνηθισμένα του ξενοδοχείου. Είναι κάτι διαφορετικό. Απολαμβάνεις τη φιλοξενία του κόσμου και τη διαφορετικότητα. Έχουμε πρώτα απ' όλα την εκκλησία του Αποστόλου Φιλίππου στο κέντρο της κοινότητας, δίπλα από την πλατεία, που είναι ένα μνημείο Β' του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Είναι του 13ου αιώνα. Υπάρχει μέσα η εικόνα του Αποστόλου Φιλίππου επίσης του 13ου αιώνα. Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, στο οποίο ο επισκέπτης μπορεί να δει εκεί όλα τα παραδοσιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη γεωργία και ειδικά για την εμπελουργία. Έχουμε το μονοπάτι της φύσης, το οποίο μπορεί να περπατήσει, είναι περίπου ένα χιλιόμετρο μήκος. Μπορεί να περπατήσει, εκεί υπάρχουν πάρα πολλά αυτοφυή φυτά. Και είπαμε στην ταβέρνα να απολαύσει το παραδοσιακό φαγητό και να περάσει έναν ευχάριστο Σαββατοκυριακό ή μια-δυο μέρες από τις διακοπές του. Είναι καιρό, νομίζω, και ο Κύπριος να ξεκινήσει να επισκέπτεται την Ήπεθρο, να μας ενισχύσει λίγο και εμείς θα προσφέρουμε και τη φιλοξενία μας, αλλά και την αγάπη μας. Ευχαριστούμε την εφημερίδα σας και για τη συμπαράσταση και την προβολή που κάνετε όχι μόνο στο χωριό μας, αλλά στα περιοχώρια, αλλά και γενικότερα στην Ήπεθρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλές διακοπές. Λίγα μέτρα πιο πέρα θα βρει στο εξωτερικό Μουσείο Λαϊκής Τέχνης του χωριού. Μέσα εκτίθενται μεγάλη συλλογή από γεωργικά εργαλεία, παγιά είδη σπιτιού και φωτογραφίες. Πάνω από τον πυρήνα του χωριού βρίσκεται και το παγιό σχολείο της κοινότητας, ενώ δίπλα του είναι και το ενοποιείο Λαώνα της ΧΕΟ. Τέλος, το πιο όμορφο επίσης αναπαλαιωμένο εξοπλίστη της Αγίας Μαρίνας που βρίσκεται λίγο έξω από τον πυρήνα του χωριού προσφέρεται για επίσκεψη. Ξεχωρίζει η γιορτή του Παλουζέ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη. Πλήθος κόσμου σειρέει στην πλατεία του χωριού για να δει από κοντά την παρασκευή του γνωστού κυπριακού γλυκού και να το δοκιμάσει. Λίγα λεπτά με το αυτοκίνητο, έξω από το χωριό βρίσκεται το σημείο θέας Άγιος Κωνσταντίνος που προσφέρει πανοραμική θέα της Κοιλάδας και του ποταμού Διαρίζου, των χωριών της Πάφου και άλλα. Στη διαδρομή προς το σημείο θα έχετε την ευκαιρία να δείτε και τον πυρήνα του χωριού από μακριά. Από μέσα το χωριό ξεκινάει το μονοπάτι της φύσης, οι έξι βρύσες, που ενώνει τις έξι μεσαιωνικές βρύσες που βρίσκονται κατά μήκος του. Μια διαδρομή με φόντο το πλούσιο πράσινο. Εάν απ' την άλλη προτιμάτε κάτι πιο ήρεμο, μια βόλτα εντός του χωριού είναι μια πολύ ωραία διαδρομή που δεν την βαριέσαι εύκολα.